Πριν λίγο μόλις καιρό βρεθήκαμε με την κάμερα της διαδικτυακής Σπορέας.tv στο Δημοτικό Πάρκο της Κατερίνης, όπου και μας έλκυσε η γαλήνη και η ομορφιά του. Μιλάμε φυσικά πριν τις δημοτικές εκλογές του Ιουνίου 2014. Κάναμε ένα μικρό 5-λεπτο αφιέρωμα στο πάρκο, αναδεικνύοντας μέσω του διαδικτύου την ομορφιά του με θετικές γνώμες και σχόλια των επισκεπτών μας για το στολίδι αυτό. Στις 25 Αυγούστου 2014, μετά από τις δημοτικές εκλογές, και πάλι επισκεφθήκαμε το Δημοτικό Πάρκο της Κατερίνης, έτσι για μια ανάπαυλα. Αυτό όμως που αντικρίσαμε ήταν περιορέξιος κολογηθόπιτα. Είδαμε ένα πάρκο στα μαύρα του τα χάλια και μια κύρια πηγή μόλυνσης για τους επισκέπτες και περισσότερο για τα μικρά παιδιά που παίζουν αμέριμνα στον χώρο. Στάσιμα νερά στα διαμορφωμένα συντριβάνια γεμάτα έλι και καταπράσινη γλίτσα. Με το κινητό μου τηλέφωνο πήρα λίγα πλάνα για το αρχείο μου, με σκοπό να επισκεφθώ και πάλι το πάρκο, μήπως και οι αρμόδιες αρχές ευαισθητοποιηθούν να το καθαρίσουν. Λίγες ημέρες αργότερα βρέθηκε η διαδικτυακή Σπορέας.tv και πάλι στον χώρο. Αυτή την φορά όμως στρατολογήσαμε και υποβρύχια κάμερα για να καταγράψουμε την κατάσταση και κάτω από τα λιμνάζοντα νερά, εάν και εφόσον εξακολουθούσε να υφίσταται αυτή η κατάσταση. Εφόσον είδαμε το χάλι αυτό να υφίσταται και πάλι, βάλαμε την κάμερα σε λειτουργία. Αυτό που αντικρίζουμε εμείς αλλά και εσείς είναι αυτή η απαράδεκτη εικόνα για τους κατοίκους της πόλης και για τους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται να θαυμάσουν το πάρκο της Κατερίνης και να απολαύσουν την ασφάλεια και την ηρεμία που προσφέρει. Και να σκεφτεί κανείς ότι βρισκόμαστε ακόμα στην καρδιά του καλοκαιριού, δηλαδή σε περίοδο τουριστικού οργασμού. Γενικά τα έλι, τα οποία φθονούν δυστυχώς τα λιμνάζοντα νερά στα συντριβάνια του πάρκου, είναι ανεπιθύμητα για τον άνθρωπο, διότι αναπτύσσονται κουνούπια που μπορεί να μεταδώσουν ελαιονοσία ή κίτρινο πυρετό, είτε ακόμα από τις ανεθυμιάσεις επικίνδυνων αερίων που προέρχονται από αποσύνθεση διαφόρων οργανικών ουσιών, όπως είναι το μεθάνιο, το μονοξίδιο ή διοξίδιο του άνθρακα και άλλες εστίες και πηγές μόλυνσης. Δυστυχώς όμως ο Δήμος Κατερίνης με τον κύριο Σάβα Χιονίδη, ο οποίος για τρίτη φορά τιμήθηκε από τους ψηφοφόρους της πόλης για δήμαρχος, ή αδιαφορεί ή αδυνατεί να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του για τον καλοπισμό του Δημοτικού Πάρκου καθώς και για τα συντριβάνια που είναι στολίδια του χώρου. Η εικόνα δυστυχώς μιλάει από μόνη της και ως αδιάψευστος μάρτυρας καλεί τις αρμόδιες αρχές σύντομα να εξαλείψουν αυτό το έκτρωμα του πάρκου, παραδίδοντάς το στους κατοίκους της πόλης όπως πρέπει να είναι. Και όχι όπως κατάντησε τώρα. Εμείς ως οφείλαμε επικοινωνήσαμε με το γραφείο του Δημάρχου για το ζήτημα αυτό, όπου και μας παρέπεψαν στον Αντιδήμαρχο κύριο Χρήστο Γκουγκουρέλα, ο οποίος είναι ο υπόπτης λειτουργίας συντήρησης και καθαριότητας του Δημοτικού Πάρκου. Ο κύριος Γκουγκουρέλας μας δήλωσε εξ αρχής ότι
το έλος αυτό που καλύπτει την επιφάνεια του νερού δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία, διότι είναι ζωντανοί οργανισμοί και δεν εγκυμονούν κινδύνους. Ο λόγος που είδαμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση είναι ότι υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος, όπως μας είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, ο οποίος αντακτά χρονικά διαστήματα καθαρίζει τα νερά και ότι τη συγκεκριμένη στιγμή βρισκόταν σε κανονική άδεια, όπου και θα αναλάβει και πάλι τον καθαρισμό όταν επιστρέψει από την άδειά του. Σε ερώτησή μας αν με έναν μόνο υπάλληλο του πάρκου η υπηρεσία υπολειτουργεί, ο κύριος αντιδήμαρχος αρνήθηκε λέγοντάς μας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το ρήμα, διότι σχετικός υπάλληλος υπάρχει και κατά συνέπεια η υπηρεσία δεν υπολειτουργεί. Μας δήλωσε επίσης ότι θα μπορούσε η πρασινάδα αυτή στην επιφάνεια του νερού να εξαλειφθεί με δύο τρόπους, ή με τον συνεχή καθαρισμό ή με την χρήση χλωρίου. Όμως το χλώριο είναι χημική ουσία, με συνέπεια να εισπνέουν τις αναθυμιάσεις οι επισκέπτες του πάρκου. Σε αυτό συμφωνούμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Μετά από την σχετική ψυχρολουσία που πήραμε από το πάρκο Κατερίνης, επιστρέφοντας προς το κέντρο, είδαμε ένα συγκινητικό θέαμα, το οποίο λείπει στις μέρες μας, αλλά το νοσταλγούμε. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, περπατώντας στο πεζοδρόμιο με πιασμένη χέρι-χέρι, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μας συμβεί. Δεν μπόρεσα να μην το καταγράψω με το κινητό μου τηλέφωνο, σκεπτόμενος ότι θα είναι ίσως ο καλύτερος επίλογος στο σημερινό μας ρεπορτάζ. Ας γίνει παράδειγμα σε όλους μας, αποδίδοντας την πρέπουσα αγάπη και σεβασμό στον ή στη σύντροφό μας. Και ας φαντάζει άσχετο αυτό με το σημερινό μας ρεπορτάζ. Εξάλλου, μια όμορφη θετική εικόνα πάντα επισκιάζει την αρνητική. Από την Κατερίνη, Γιώργος Οικονομίδης, για την διαδικτυακή sporeas.tv.